Θα είμαι πολύ σύντομος. Προσυπέγραψα την προηγούμενη διάταξη. Υποστηρίζω την καινούργια. Προσυπέγραψα την προηγούμενη γιατί τη θεώρησα πολύ προτιμότερη από το νομικό καθεστώς το οποίο ίσχυε προηγουμένως, το οποίο είχε τις αδυναμίες και τις αοριστίες τις οποίες επισήμανε ο κύριος Παπαγγελόπουλος, οι οποίες την καθιστούσαν από δυσεφάρμοστη έως ανεφάρμοστη. Υποστηρίζω την νέα ρύθμιση. Πιστεύω ότι απηχεί ένα κοινωνικό αίτημα ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο έως και ανεπίτροπτο, αν θέλετε ηθικά αν όχι νομικά, ο πολιτικός ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία μιας δυσβάσταχτης φορολογίας, μιας δύσκολης φορολογίας ο ίδιος να προσφεύγει σε φορολογικά καθεστώτα άλλων χωρών τα οποία είναι πιο ευνοϊκά, και γι' αυτό πιστεύω ότι η νέα ρύθμιση είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Δεν πιστεύω, δεν έχει υποβληθεί κάποια ένσταση αντισυνταγματικότητας, αλλά θα ήθελα να πω, επειδή το ζήτημα φαίνεται να αφορά και την οικονομική ελευθερία, να διευκρινίσω ότι κατά την άποψή μου δεν τίθεται ζήτημα, διότι η οικονομική ελευθερία δεν είναι απεφύλακτο δικαίωμα όπως τα δικαιώματα του άρθρου 5 παράγραφος 2, αλλά βεβαίως περιορίζεται κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1. Η οικονομική ελευθερία είναι το ατομικό δικαίωμα το οποίο έχει και μία υφή εγωιστική. Το διαβάσαμε σε σύγγραμμα συνταγματικού δικαίου στη χώρα μας για την επιφύλαξη δικαιώματος προ 15 ετίας, με παραπομπή και σε ξένες πηγές, το Λάσκι, που χαρακτηρίζει την οικονομική ελευθερία ως το μόνο εγωιστικό δικαίωμα. Γιατί? Διότι είναι το πιο ευεπίφορο σε καταχρήσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ανισότητα. Και η ανισότητα καταλύει, κλονίζει τα βάθρα και της πολιτείας και της κοινωνίας. Και το πιο γνωστό, νομολογιακά αν θέλετε κιόλας, παράδειγμα περιορισμού της οικονομικής ελευθερίας είναι η περίπτωση της επιβολής σε επιχειρήσεις αν έχουν 50 εργαζόμενους και πλέον να προσλαμβάνουν και κάποιον από άλλες κατηγορίες, αμαία κλπ. Γι' αυτό και πιστεύω ότι αρμονικά η νέα ρύθμιση εντάσσεται στο σύστημα το οποίο έχουμε. Ως προς το ζήτημα το οποίο έτυχε προσοχή, το ότι μία σύντομη ρύθμιση ως επιοικέστερη θα παρασύρει όλες τις άλλες ρυθμίσεις οι οποίες προέβλεπαν αξιόπινο, να πω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μία συμπεριφορά η οποία αναπόφευκτα κατά συρροή θα εμπίπτει και σε άλλες ποινικές ρυθμίσεις, όπως είναι αυτές για την υποχρέωση δήλωσης ή όπως αυτές για τη φοροδιαφυγή, οι οποίες θα παραμείνουν ενεργές και επομένως δεν πρόκειται να έχουμε ένα αισθητό πρόβλημα από την παρεμβολή αυτής της ρύθμισης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.